Σε λειτουργία ετέθη από το πρωί της Τρίτης η πλατφόρμα Fuel Pass για την επιδότηση των καυσίμων. Πρόκειται για την πλατφόρμα ενίσχυσης φυσικών προσώπων και ελεύθερων επαγγελματιών με σκοπό την αντιμετώπιση της αύξησης κόστους καυσίμων κίνησης, σύμφωνα με τα όσα σχεδίασε η κυβέρνηση. Οι πολίτες αναμένουν, εφόσον κάνουν την ηλεκτρονική εφαρμογή και κατεβάσουν την πιστωτική κάρτα, την άλλη πιστωτική κάρτα στο κινητό τους, θα πάρουν, αν δεν κάνω λάθος, 45 ευρώ. Και σε αντίθετη περίπτωση θα πιστωθούν στο λογαριασμό του 40 ευρώ. Πρέπει να τονίσουμε ότι δικαιούχοι είναι και οι κάτοχοι μοτοσικλετών και αυτοί δικαιούνται κάποια χρήματα στα 30 ευρώ για τα μηχανάκια τους και είναι αυξημένα κατά 5 ευρώ για το νησί της Θάσου επειδή είναι στην νησιωτική χώρα. Όπως είπατε και εσείς, σήμερα ξεκίνησαν οι δικαιούχοι με το αφημί 0 και 1 και κάθε μέρα θα αλλάζει και μετά από τις 1η Μαΐου θα μπορούν όλοι οι δικαιούχοι να μπορούν να κάνουν την αίτησή τους. Καταληκτική ημερομηνία να χρησιμοποιήσουν αυτή την άλλη κάρτα είναι μέχρι τις 30 μετά από 3 μήνες, 30 Ιουνίου έχουν την εντύπωση χωρίς θα το ξανατσεκάρουμε αυτό το πράγμα. Και καλό θα ήταν αυτό να γινόταν λίγες μέρες πιο μπροστά, ούτως ώστε να δινόταν η δυνατότητα στους καταναλωτές να έχουν περισσότερα καύσιμα για τις μετακινήσεις τους για τις ημέρες του Πάσχα. Αυτό το βάουτσερ απευθύνεται σε περισσότερους από 3 εκατομμύρια δικαιούχους και αφορά την ενίσχυση για το κόστος κατανάλωσης καυσίμων κίνησης των μηνών Απριλίου, Μαΐου και Ιουνίου 2022. Όπως αναφέρει μεταξύ άλλων η πλατφόρμα, το ποσό της ενίσχυσης έχει να κάνει 50 ευρώ για δικαιούχους ιδιοκτήτες οχημάτων, πλήμωτος, μοτοσυκλετών για όλες τις περιφέρειες της χώρας, συμπεριλαμβανομένου της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, τη Θάσο αλλά και τη Σαμοθράκη, 40 ευρώ για τους δικαιούχους στην υπόλοιπη Ελλάδα, 35 ευρώ για δικαιούχους ιδιοκτήτες μοτοσυκλετών για τις προαναφερθήσεις περιοχές και 30 ευρώ για τους δικαιούχους ιδιοκτήτες μοτοσυκλετών στην υπόλοιπη Ελλάδα. Δύσκολα. Όπως για όλους πιστεύω. Σήμερα ανοίγει η πλατφόρμα για τα καύσιμα. Θα βοηθήσει? Περίπου 45 ευρώ. Δεν πιστεύω πως είναι και τίποτα σημαντικό. Τι θα γίνει? Σήμερα ανοίξει η πλατφόρμα για τα καύσιμα. Ήμουν εδώ τα 40. Σαν πάρει ο Μητσοτάκης να πούμε μπας και βγάλει το χειμώνα. Τι να πω ρε παιδιά. Υπάρχουν και χειρότερα. Υπάρχει πόλεμος. Δεν έχω δει να σου πω την αλήθεια. Τι να κάνεις τώρα, να κάτσεις να κάνεις πλατφόρμες και αυτά να πει γιατί για 12-13 ευρώ το μήνα. Όχι, τι μας περισσεύουν. Και αυτά τα χρειάζεται. Αρκετή αυτή η επιδότηση είναι. Τι αρκετή τώρα, κοροϊδευόμαστε τώρα. Μην λέμε ότι θέλουμε. Η πίστοση της ενίσχυσης είτε στην άλλη ψηφιακή κάρτα είτε στον επιλεγμένο τραπεζικό λογαριασμό γίνεται εντός 2 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία έγκρισης της αίτησης του δικαιούχου. Ας ελπίσουμε ότι θα βοηθήσει, ότι θα βοηθήσει την αγορά, θα βοηθήσει τους επαγγελματίες εμάς τους κλάδους, κατ' επέκταση όλο το κλάδο των πετρελοειδών, γιατί το τελευταίο διάστημα από τις αυξήσεις και μετά βιώνουμε μια πτώση των πωλήσεων της τάξης, θεωρώ πανελλαδικά ότι θα είναι της τάξης του 20%. Βοήθησε η έξοδος του Πάσχα φυσικά, γιατί ήταν ο κόσμος κλεισμένος από την πανδημία, είχε 2 χρόνια να πάει να βγει για Πάσχα και όντως βοήθησε, αδειάσαν τα μεγάλα αστικά κέντρα. Οπότε ας ελπίσουμε ότι θα υπάρχει σταδιακή αποκλιμάκωση και των τιμών και αύξηση των πωλήσεων, γιατί αυτά έχουν συνάρτηση με 2-10 τη βενζίνη. Δεν μπορεί να έχουμε περσινά επίπεδα πωλήσεων είτε προπέρσινα. Δεν γίνεται, είναι φυσιολογικό ότι δεν μπορεί να γίνει. Υπάρχει κόσμος που δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει το αυτοκίνητό του με αυτή τη τιμή.